Εκδόσεις με τέχμιο, να μιλήσουμε με την κυρία Άκη μου, να δούμε την κυρία Τσακνάκη. Και έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, θα δούμε την κυρία Τσακνάκη που βλέπετε, η οποία είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της, των εκδόσεων με τέχμιο. Μια κουβέντα είναι τώρα αυτό. Ελένη, θες βοήθεια, σε παρακαλώ εδώ. Ναι, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καταπληκτικός. Κάτσε να θυμηθώ ποια είναι η καλή μου πλευρά. Τι έχεις, πού πονάς? Πονάω από τη μία μου πλευρά. Έχουμε βιβλία και για τον πόνο και για τον ψυχικό πόνο εδώ. Ψυχικό πόνο δεν έχω. Εσύ όχι. Αυτή τη στιγμή. Πολύ χαίρομαι που γνωριζόμαστε. Καταρχήν. Έχουμε ξαναγνωριστεί. Πού? Παλιότερα είχα έρθει και παρουσίασα παιδικά βιβλία. Αλήθεια, θα έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, ναι. Γιατί δεν το θυμάμαι. Αρκετά χρόνια. Και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, καταρχήν, μέσω τώρα με τη δική μας συζήτηση και τη δική μας παρουσία σήμερα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκδοτικούς οίκους που σε όποιον έχω χτυπήσει την πόρτα και έχω πει θέλω να δούμε μερικά βιβλία και να δώσουμε και στους τηλεθεατές μας, αλλά να τους δώσουμε και ιδέες. Κανένας δεν έχει αρνηθεί, μπορώ να σας πω ότι. Δηλαδή και εγώ έχω χαρεί με τον τρόπο που είναι το βλέπουν. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έτσι βάζουμε το βιβλίο στο σπίτι. Έτσι. Στο σπίτι των και μα των το βλέπω και από όλων. Τον κόσμο και χαίρομαι. Δηλαδή ότι υπάρχει, πάντα υπάρχει μια μερίδα κόσμου, ρε παιδί μου, που δεν έχει βγάλει το βιβλίο από τη ζωή του. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω το εξής. Έχει αλλάξει ο τρόπος που ο κόσμος σήμερα διαβάζει βιβλία? Προτιμούν να διαβάζουν, ας πούμε, από το τάμπλετ, που δεν χρειάζεται να έχεις χώρο στο σπίτι σου να κρατάς τα βιβλία σου. Εγώ, ας πούμε, το αντιμετωπίζω αυτό το θέμα, που έχω χώρο, παρόλα αυτά. Ή που δεν μπορείς να κουβαλήσεις πολλά, θες να πας διακοπές. Έλεγα πάντα, όταν πήγαινα μακρινά ταξίδια, αυτό που σκεφτόμουν ήταν, μην τυχόν και δεν πάρω τα βιβλία μου. Δηλαδή, ήθελα πιο μεγάλη βαλίτσα λόγω βάρους, για να αντέξουν τα βιβλία μου η παρέα μου. Ο κόσμος σήμερα διαβάζει βιβλία. Βιβλία, να πιάνει το χαρτί, το βιβλίο. Ναι. Ή προτιμάει να διαβάζει το ίντερνετ. Διαβάζει. Δεν έχει πεθάνει ο παραδοσιακός τρόπος ανάγνωσης, όμως η τεχνολογία έρχεται συμπληρωματικά να βοηθήσει σε αυτό. Υπάρχουν και τα e-books, υπάρχουν και τα ψηφιακά βιβλία που, όπως λέτε, έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Είναι έχουν. Πιο φτηνά. Σίγουρα. Γιατί δεν έχουν το κόστος του χαρτιού. Και όταν θέλουμε να διαβάσουμε πάρα πολλά βιβλία και δεν χωράει η βαλίτσα μας, μπορούμε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μας να έχουμε όσα θέλουμε. Άπειρα. Όμως ο παραδοσιακός τρόπος ανάγνωσης δεν έχει πεθάνει, ειδικά στην Ελλάδα. Οι αναγνώστες διαβάζουν περισσότερο έντυπα βιβλία από ό,τι ψηφιακά ακόμη. Στην Ελλάδα οι αναγνώστες διαβάζουν περισσότερα Έλληνες συγγραφείς, νομίζω. Ναι, προτιμούν την ελληνική λογοτεχνία. Πώς το εξηγείτε εσείς? Θέλω να πω, γιατί φαντάζομαι σε σχέση με το πόσοι τίτλοι ξένοι υπάρχουν, από αυτή την άποψη, αλλά. Παρ' όλα αυτά, προτιμάει τους Έλληνες συγγραφείς. Προτιμά τους εγχώριους συγγραφείς και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι μπορούν να αποτυπώσουν καλύτερα την ιστορία μας, την οτροπία μας, τις συνήθειες μας, τα έθιμά μας. Μπορούν να μιλήσουν καλύτερα για πράγματα που μας απασχολούν. Δεν είναι ότι δεν νιώθουν τόση ασφάλεια με τη μετάφραση, επειδή το άλλο είναι πιο, ξέρετε, στη γλώσσα μας και το νιώθουν. Όχι, γιατί οι μεταφράσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν μεταφραστές που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και να πούμε ότι η μετάφραση στην ουσία είναι μια πρωτότυπη δουλειά. Είναι σαν τη συγγραφή. Πρέπει να αποτυπώσεις ακριβώς το ύφος του συγγραφέα στην ελληνική γλώσσα. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος όμως τρέχει και θέλω σιγά σιγά να μπούμε στις προτάσεις που έχουμε σήμερα εδώ. Έχουμε πολύ ψυχολογικό θρίλερ. Από τα γούστα σας κατάλαβα ότι σας αρέσει πάρα πολύ το αστυνομικό. Πάρα πολύ. Όχι, το ψυχολογικό θρίλερ, το αστυνομικό όχι τόσο, αλλά δεν είναι και τα μόνα που διαβάζω. Δηλαδή, ας πούμε, είχα διαβάσει την προηγούμενη σεζόν αυτό το βιβλίο. Σεζόν τώρα, άνοιξη πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Το πήρα να το διαβάσω γιατί μου άρεσε η ιδέα. Πολλές φορές αρέσει η ιδέα και μπορεί να το διαβάσεις κάτι και να μην σου βγει. Μπορεί πάλι να πεις. Αλλά στο και δεν είναι υποχρεωτικό και να το τελειώσουμε. Που είναι. Δεν ξέρω αν είσαστε από αυτούς που μπορούν να μην το τελειώσουν. Εγώ πιέζω τον εαυτό μου, βέβαια μου δημιουργεί πολλά νεύρα εκείνη την ώρα. Το τρέχω λίγο πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορώ να μην το φτάσω. Ήμουν από τους ψυχαναγκαστικούς, αλλά νομίζω στην ηλικία που βρίσκομαι πρέπει να απελευθερωθούμε και να απενοχοποιηθούμε και γι' αυτό. Αυτά και δεν χρειάζονται άλλες ενοχές να έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε πάρα πολλές ενοχές για πάρα πολλά πράγματα. Όμως το συγκεκριμένο βιβλίο, λοιπόν, όντως, είναι το τέλειο βιβλίο για την εποχή μας. Λοιπόν, το πράσινο σημειωματάριο. Πες μας δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Να πω, είναι τρομερά αισιόδοξο, πάρα πολύ τρυφερό και συγκινητικό, έχει και πολύ χιούμορ και ξεκινάει από μια διαπίστωση ότι όλοι λέμε ψέματα για τη ζωή μας και τι θα γινόταν αν μια στιγμή αποφασίζαμε όλοι να πούμε την αλήθεια.
και αν την μοιραζόμασταν με τους άλλους. Και γίνεται ένα πείραμα στην ουσία εδώ. Ξεκινάει ένας ηλικιωμένος ζωγράφος που έχει φτάσει στο τέλμα της έμπνευσής του να καταγράφει τη ζωή του σε ένα πράσινο τετράδιο. Εξού και ο τίτλος, mm-hmm. Το πράσινο σημειωματάριο. Το αφήνει σε ένα καφέ και το διαβάζει η διοκτήτρια του καφέ. Αφήνει σε ένα καφέ προφανώς γιατί θέλει, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να δει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Βρίσκεις ένα ημερολόγιο, κάποιος γράφει τις αλήθειες του. Ναι. Δεν είναι κολακευτικές και πολύ. Όχι. Λοιπόν, γιατί γράφει την αλήθεια. Πώς το παίρνει ο επόμενος? Ο επόμενος λοιπόν διαβάζει τη ζωή του και αποφασίζει να κάνει το ίδιο. Να καταγράψει και αυτός, λέγεται το πείραμα της αυθεντικότητας. Αποφασίζει να παίξει το ίδιο παιχνίδι και στην ουσία αυτό το τετράδιο ενώνει 6 ανθρώπους, 6 ζωές, 6 εξέχαστους χαρακτήρες. Και στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι η αλήθεια δεν είναι κάτι που πρέπει να μας τρομάζει, αλλά στην ουσία μπορεί να οδηγήσει και στην πραγματική ευτυχία. Μάλιστα. Θα πάω σε αυτό το βιβλίο, που επίσης το έχω διαβάσει, και θέλω να μας πεις τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι όσοι διαβάζουν βιβλία, το κουτί έχει έρθει στα χέρια τους, το έχουν διαβάσει. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το βιβλίο? Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο έχουμε μία εκρηκτική συνεργασία. Η Σουηδή βασίλισσα των best-seller, η Καμίλα Λάντμπεργκ, ενώνει τις δυνάμεις της με το πιο διάσημο και περιζήτητο ομιλητή και πνευματιστή της χώρας της, τον Χέντρικ Φεξίους, και δημιουργούν ένα συγγενευτικό αποτέλεσμα. Προσπαθούν οι δύο πρωταγωνιστές, μία αστυνομικός και ένας πνευματιστής, να λύσουν μία σειρά από μυστηριώδη εγκλήματα, τα οποία οι σκηνές των εγκλημάτων μοιάζουν σαν να έχουν στηθεί από κάποιο ταχυδακτυλουργό ή από κάποιο μάγο. Οδηγούνται σε ένα κατασυρωή δολοφόνο και προσπαθούν να προλάβουν το μυαλό του, ούτως ώστε να αποφευχθούν τα επόμενα εγκλήματα. Λίγη ζωή. Αυτό, τι να πω, είναι και μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο, είναι και ναι. Μεγάλο. Αυτό κυκλοφόρησε το 2016, θεωρείται σύγχρονο κλασικό, και επανήλθε τον τελευταίο χρόνο στην επικαιρότητα λόγω του Book Talk. Οι Book Talkers το αποθέωσαν. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο δίχασε. Έχει φανατικούς θαυμαστές. Είναι επίτηδες υπερβολικό. Δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Είναι ένας υπερβατικός ύμνος στην αγάπη, στα όρια των ανθρώπινων ετοχών και στη φιλία. Μιλάει για 4 νέους που μετακομίζουν στη Νέα Υόρκη, δεν έχουν τίποτα, είναι άφραγγοι και προσπαθούν να επιβιώσουν μόνο με τις φιλοδοξίες τους. Και η συγγραφέας θεωρείται η νέα στάρ της σύγχρονης αμερικανικής λογοτεχνίας. Είναι η Χάνια Γιαναγκιχάρα. Μάλιστα. Η γη που χάνεται. Η γη που χάνεται θα μας πάει πάρα πολύ μακριά, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Ρωσίας, στη Χερσόνησο της Καμτσάκα, όπου συνέβη μια εξαφάνιση 2 νεαρών κοριτσιών. Η αστυνομία που έχει αναλάβει την υπόθεση ερευνά, αλλά οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες, αλλά δεν είναι αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο ξεκινάει από αυτό το αστυνομικό έβριμα, το οποίο εξαφάνισε ενός κοριτσιού στη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία, είναι και λίγο κοινότοπο στοιχείο. Mm-hmm. Πάει όμως, δίνει το λόγο στις φωνές 12 γυναικών από την κοινότητα αυτή, που μιλούν με τον έναν τον άλλον τρόπο για αυτά τα κορίτσια. Είναι κόρες, είναι ερωμένες, είναι σύζυγοι, είναι μητέρες και μιλούν για την έμφυλη βία και για τις διαφορές ανδρών και γυναικών, για τις εθνοτικές διαφορές που υπάρχουν μέσα στην κοινότητα. Είναι η Ρωσία με ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Αν θα θέλατε να ξεχωρίσετε ένα βιβλίο αυτήν την εποχή και θα το προτείνατε ανεπιφύλακτα, ποιο μπορεί να ήταν αυτό? Το βιβλιοπωλείο των μικρών θαυμάτων. Αυτό. Αυτό είναι το απόλυτο feel good μυθιστόρημα της εποχής μας. Είναι ένα μυθιστόρημα, μια ιστορία για όσους η λογοτεχνία τους έσωσε. Είναι ένας ύμνος, ένας φόρος τιμής στους βιβλιοπόλες, στα βιβλιοπολία που αποτελούν καταφύγια ζωής, στη λογοτεχνία και στα βιβλία. Είναι μια νεαρή αρχαιολόγος που ψάχνει δουλειά στο Λονδίνο και για να προστατευτεί από μια ξαφνική μπόρα μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο, γνωρίζει ένα στριφνό βιβλιοπόλη που τυχαίνει να ζητάει υπάλληλο. Μαγεύεται από αυτόν και πιάνει δουλειά. Και εκεί μιλάει για όλα τα μαγικά πράγματα και ταξίδια που μπορεί κανείς να κάνει σε ένα βιβλιοπωλείο. Μάλιστα. Τέλειο. Λοιπόν, μία άνω τελεία να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μπορείτε να πείτε στο Instagram, να κάνετε like. 10 από εσάς θα κερδίσετε από ένα βιβλίο από τους τίτλους που θα δείτε όμως στη φωτογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι, εννοείται, στις εκδόσεις με τέχνη, αλλά θέλουμε λίγο να το περιορίσουμε, μην ψάχνουμε, να είμαστε εντάξει. Και στην επιστροφή μας θέλω λίγο να πάμε και στα βιβλία
που νομίζω ότι εδώ είναι τα αγαπημένα. Τώρα έχει πάρει ήδη μπροστά του. Έχει ήδη, ναι. Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να έχει φίλους, πώς να βοηθήσω το παιδί μου να είναι χαρούμενο, τι έχεις μπροστά του. Ζωή, οδηγίες χρήσης από τους μεγάλους φιλόσοφους για να τα βγάλεις πέρα. Και άλλα πολλά, δεν τελειώσαμε. Θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτά εδώ. Διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Έλεγα προηγουμένως, πριν μπούμε στα δικά μας θέματα, να δώσουμε δύο τίτλους ακόμα, έτσι. Η Μάρτα κοιμάται και το ένστικτο. Σε ακούω, λοιπόν. Η Μάρτα κοιμάται, ναι. Θα μας αφήσει εξάγρυμνους όσο η Μάρτα κοιμάται. Όσο εκείνη κοιμάται, εμείς όχι. Ναι. Η Γερμανίδα Ρόμι Χάουσμαν είναι η βασίλισσα των θρίλερ. Είναι ένα σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ για την ενοχή και για το ερώτημα αν ένας εγκληματίας μπορεί να απελευθερωθεί ποτέ από το παρελθόν του. Μάλιστα. Και το ένστικτο. Το ένστικτο θα μας ταρακουνήσει όλους. Το ένστικτο θα μας ταρακουνήσει πάρα πολύ όλους, γιατί η Ashley Audrain, η Καναδή συγγραφέας, μιλάει για τις πιο, με γενναιότητα, για τις πιο σκοτεινές γωνιές, τις πιο απόκριφες πτυχές της μητρότητας. Λέει εδώ ένα δυνατό ψυχολογικό θρίλερ για το πώς δημιουργείται και πώς διαλύεται μια οικογένεια. Και για μια γυναίκα που βιώνει τη μητρότητα τελείως διαφορετικά από ό,τι ονειρευόταν. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα τη βιώνει ακριβώς όπως φοβόταν. Ήδη. Με έχεις πιάσει, πώς φοβόταν. Γιατί είναι νέα μητέρα, θέλει να είναι ιδανική μητέρα, να μην πέσει στις κακοτοπιές της δικής της μητέρας και ξαφνικά κάτι καταλαβαίνει ότι πάει στραβά, κάτι δεν της πηγαίνει καλά. Θεωρεί ότι το παιδί της δεν είναι σαν όλα τα άλλα και δεν καταλαβαίνει τι είναι προϊόν φαντασίας της και τι είναι αλήθεια. Λοιπόν, το ένστικτο λέει είναι ένας λογοτεχνικός άθλος που διαβάζεται με μια ανανάσα, ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα που αμφισβητεί όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ακόμα και των πιο κοντινών. Τώρα θα το διαβάσω. Mm. Όχι τώρα. Τώρα εννοώ αυτό που πήρα και έφυγα. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κρατάς στα χέρια σου. Θα σου πω, λοιπόν, Ελένη, μου κρατάω το βιβλίο Ζωή που λέει Οδηγίες από μεγάλους φιλόσοφους για να ζούμε καλύτερα. Και λόγω των καιρών και λόγω της καραντίνας και όλα αυτά που ζούμε αυτό το τελευταίο διάστημα, ο κόσμος είναι λίγο φρικαρισμένος, έως πολύ. Οπότε τι σου λέει, γύρνα πίσω στους φιλόσοφους, π.χ. στον Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι. Για το θέμα της τύχης. Δεν αρκεί να πιστεύουμε μόνο στην τύχη, λέει. Ωραία, θα μας κάνει καλό στη ζωή μας, λέει, αλλά δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από αυτή. Ή ας πούμε για την ευτυχία. Η αληθινή ευτυχία δεν βρίσκεται τόσο στη θετική διάθεση, που λένε όλοι να είσαι συνέχεια θετικός, να είσαι με τον καλό τον λόγο. Όχι. Να διατηρείς αυτοκυριαρχία όταν τα πράγματα πάνε χάλια, όπως λένε οι στοικοί. Έχει πολλούς φιλόσοφους και πάρα πολύ. Σοφία και γνώση. Είναι βιβλία που βοηθούν. Εμένα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια αυτά τα βιβλία. Διαβάζω και με διστορήματα. Όμως είναι βιβλία γεμάτα γνώση, Δημήτρη Ουγγαρέζε. Και να σου πω, Ελένη μου, τυχαία άνοιξα και μια σελίδα και έπεσα στην κρίση μέση ηλικίας. Mm. Και ο Δημήτρης μου λέει: φέρε το λίγο να το διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είσαστε. Εγώ, Σάβα, πάντως το αγοράζω. Έτσι όπως το είπες. Το πούλησα. Το αγοράζω, ναι. Λοιπόν, πώς να βοηθήσω το παιδί μου να είναι χαρούμενη. 101 τρόποι για την ενίσχυση της θετικής σκέψης και της αυτοπεποίθησης. Πολύ χρήσιμο βιβλίο. Ναι, δύο εύχριστοι οδηγοί για τους γονείς, για τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Ρίχτε μια ματιά λίγο μέσα. Πού τυχαία έπεσα. Πού. Χαλαρώστε τα λουριά. Εμείς οι γονείς, λίγο ειδικά με τα διαβάσματα, χαλαρώστε τα λουριά, είναι λίγο, ξέρεις, είναι πράγματι να τα ακούμε. Και επενέστε το παιδί σας. Αυτό νομίζω ότι όλοι το κάνουμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν λέμε στο παιδί μας την προσπάθειά του, όπως και να τα πηγαίνει, λίγο πίσω, λίγο μπροστά, ότι. Δεν είμαστε τέλειοι γονείς, δεν είμαστε τέλειοι γονείς. Όχι βέβαια, ποιος είναι τέλειος. Και κανένας δεν γεννιέται γονιός, γίνεται γονιός. Και γι' αυτό πρέπει τέτοια βιβλία να είναι στο κομωδίνο κάθε γονιού. Οι γονείς εξελίσσονται, τα παιδιά εξελίσσονται. Το σημαντικό είναι η αγάπη και να αναθρέψουμε παιδιά ανεξάρτητα και ελεύθερα. Με θετική σκέψη και θετική αυτοεικόνα και θετική στάση ζωής. Όταν το παιδί σου λέει δεν μπορώ, να τα διαβάσουμε. Γιατί, δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα του γονιού. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε το άλλο. Στο παιδί, να πω και. Ναι, συγγνώμη, πες και στο παιδί. Απλά στο παιδί η πρώτη δικαιολογία είναι το δεν μπορώ. Το πρώτο πράγμα που λέει όταν. Ναι, επίσης, πρέπει να είσαι σε θέση να μιλήσεις μαζί του, να καταλάβεις τις ανάγκες του πρώτα απ' όλα, για να μπορέσεις να το βοηθήσεις. Επίσης, πολλές οικογένειες, επειδή έχουν νταντάδες, είναι καλό να διαβάζουν και οι νταντάδες αυτά τα βιβλία. Πολύ σωστό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ άμα σημαντικό ότι. Είναι ξένα και δεν μπορεί να τα πει καλά-καλά στα ελληνικά, πώς θα διαβάσει. Δεν μιλάμε τώρα μια ξένη νταντά να διαβάσει ελληνικά, αλλά υπάρχουν και. Τώρα φάπ. Φάπ. Με συγχωρείτε. Διάβασα την κρίση με την ηλικία. Είναι μεταφρασμένα τα βιβλία πάντω. Πρώτο βιβλίο εδώ τώρα. Σπουδιά.
Και αυτό, παρότι πρέπει να φύγω, αλλά με τράβηξε. Καλλιόπη Μανουηλίδου, ψυχογαστρονομία, απολαμβάνοντας τη μαγειρική, τη διατροφή και τη ζωή. Μιλούσαμε πριν για ενοχές. Λοιπόν, αν μας προκαλεί άγχος και σύγχυση το φαγητό και η διατροφή μας, τώρα μας λέει η Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, είναι ψυχολόγος, ειδικευμένη στην ψυχολογία διατροφής. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη σχέση μας με τη διατροφή και να αποκτήσουμε μια πιο ποιοτική και συνειδητή σχέση και με τη διαδικασία της μαγειρικής, με την προετοιμασία του φαγητού και με την πρόσληψη της τροφής. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Αυτά και πολλά άλλα. Υπάρχουν και άλλοι τίτλοι. Αλλά τι να κάνω, τρέχει ο χρόνος, από το αρχίζουμε από το τέλος, πριν χαθούν τα πουλιά, η επιστροφή της Πινελόπης, οι φαροφύλακες, που επίσης ήθελα να διαβάσω. Ναι, τι το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πες μου, ανεπιφύλακτα, να, δεν μου τα λες. Είναι βασισμένο. Πες μου πριν φύγεις, θα σώσω. Είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία εξαφάνισης τριών φαροφυλάκων στις αρχές του 1900, που δεν τους βρήκαν ποτέ. Δεν καταλάβαν πώς εξαφανίστηκαν. Δεν βρήκαν ποτέ τα πτώματά τους. Έτσι εμπνεύστηκε η Βρετανίδα Emma Stone από αυτή την ιστορία και γράφει μια ιστορία για την απομόνωση, για τη μοναξιά, για το φως που πρέπει να μένει φωτεινό στα σκοτεινά μέρη. Άρα. Δεν λέω παραπάνω. Όχι, μην πεις παραπάνω. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για τη φιλοξενία.